Ονομάζομαι Γιάννης Γρόσης, είμαι 20 χρονών και κατάγομαι από Κυλικής. Μένω στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζω στο ΑΠΘΙΤΑ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το 2012 μαζί με τους γονείς μου και τη μικρή μου αδερφή πήραμε την απόφαση να φύγουμε στη Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο. Το τελευταίο χρόνο γύρισα πίσω εγώ, μόνος μου, για να κυνηγήσω τις σπουδές μου και τη μουσική παράλληλα. Έχεις κάποιο άλλο ενδιαφέρον, κάτι άλλο σαν χόμπι? Ποδόσφαιρο, ωραία. Και να βλέπω και να παίζω. Από μικρός είχα τρέλα με το ποδόσφαιρο. Έπαιζα σε μια τοπική ομάδα της Κυλικής, μετά πήγα στον Άρη, αλλά οι τραυματισμοί μου δεν μ' άφησαν να εξελιχθώ και έτσι κατάληξα στο τραγούδι. Πρέπει να βάλεις 4 γκολ σήμερα, το ξέρεις. Σήμερα νομίζω θα τα βάλουμε και. Τα συναισθήματα πριν βγω σκηνή είναι ανάμεικτα. Έχω λίγο άγχος, το οποίο νομίζω θα είναι δημιουργικό. Θα τα πάω καλά, πιστεύω. Καλησπέρα. Ονομάζομαι... Δεν σε ρώτησα. Ωραία. Άντε σε ρωτάω, πώς σε λένε? Πάω όχι, μέσα και πάμε, πάμε τώρα, πάμε. Κάνε πώς μια θεαματική είσοδο, δυνατή. Εγώ να φεύγω. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Γρόσης Ιωάννης. Ιωάννης. Από Κυλικής, είμαι 20 χρονών. Σπουδάζεις κάπου? Σπουδάζω ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΑΠΘΙΤΑ. Μάλιστα. Ωραία. Και με τη μουσική τι σχέση έχεις? Είναι η καψούρα μου, πολύ μικρό παιδί. Η καψούρα σου, δεν μ' άρεσε εμένα αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων η αγάπη σου, άντε, ωραία, το δέχομαι. Είναι η αγάπη μου, ναι. Η αγάπη μου. Ασχολήθηκες με αυτή την αγάπη καθόλου ή την άφησες? Ναι, ναι. Πόσο? Έκανα ένα χρόνο φωνητικά στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι φλερτ. Αγάπη για τη μουσική σημαίνει να σπουδάζω, να κάνω πράγματα χρόνια. Καλά, ναι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε ερασιτεχνικό. Δηλαδή. Τραγουδάω από πολύ μικρό παιδί, στο σπίτι μου, στους φίλους μου, σε πανηγύρια, σε από εδώ και από εκεί. Σε πανηγύρια! Άρα τραγουδάς σε... Πανηγύρια. Ναι, καταλάβω τι τραγουδάς, δεν είναι κακό. Λαϊκό σου, λαϊκά τραγουδάω. Πανηγύρια, τέλεια. Πρώτη φορά βγήκα σε πίστα 3 χρονών. Στο χωριό, εκεί, στο Κυλικής τώρα μιλάμε. Ποιο χωριό? Το Ιωράνι. Μάλιστα. Τι θα μας τραγουδήσεις? Το έσπασε η νύχτα του Αντώνη Ρέμου. Το έσπασε η νύχτα του Αντώνη Βαρδί. Ναι. Που το είπε ο Αντώνης Ρέμου. Της Όλγας Βλαχοπούλου. Και της, έτσι, μπράβο. Της Όλγας Βλαχοπούλου. Τώρα μιλάμε σωστά. Σ' ακούμε. Είστε καλά. Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Σου είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ. Θα πεις τις κρυπτές? Είμαι σίγουρη. Είσαι σίγουρη? Μα χθες αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στο δρόμο και μείνα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι, του γελούσες τρυφερά και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και κλείσα σπιχτά τα δυο μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν θα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πίστευα σε είχα ξεπεράσει, πρώτος πως εγώ σε είχα ξεχάσει. Πόσο λάθος έκανα, εσύ ήσουν η δυνατή. Ο Ιωάννης από το Κυλικής. Μπράβο. Μάλιστα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να είναι στον τελικό του X Factor ή όχι? Ναι. Με φαντάζομαι. Wow. Και να είναι μεταξύ του Ιωάννη και του άλλου, ας πούμε, θα είσαι στον τελικό. Αυτό φαντάζεσαι? Δεν ξέρω. Αυτό θα το κρίνω. Αυτό βλέπεις? Ναι, αυτό βλέπω. Καλά βλέπεις, νομίζω. Καλά το πας. Θέλει να νικήσει ή ήρθε να νικήσει? Τέλεια. Ιωάννη, εντάξει, είναι το Κυλικής, παιδάκι μου, δηλαδή πραγματικά, καταπληκτικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα στο τραγούδι, δηλαδή... Αυτό
Εγώ αυτό το λατρεύω. Όταν βλέπω έναν τραγουδιστή, έναν ερμηνευτή, ένα που είναι μέσα και κοιτάει και είναι ενώ κοιτάει δεν κοιτάει, είναι μέσα σε όλοι. Τρελαίνομαι με αυτό, τρελαίνομαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουσα. Ιωάννη, ακούγοντας την επιλογή του τραγουδιού και σε συνδυασμό με αυτά που μας είπες ότι δεν έχεις κάνει σπουδές στη μουσική, λέω θα έχουμε μετοπική σύγκρουση, θα έχουμε ατύχημα. Ανοίγεις το στόμα σου και αλλάζουν όλα. Ειλικρινά είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω ακούσει σε αυτό το τραγούδι. Έχω ακούσει άλλες 2-3 καλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Τι κάνει. Από τον Κιλκής, έχεις τίποτα συγγενείς στην Αθήνα? Όχι, δεν έχω τίποτα. Ούτε γνωστούς? Όχι, καμία σχέση. Για να σε φιλοξενήσουν όταν θα κατέβεις στους τελικούς, γι' αυτό λέω. Να είστε καλά. Να το κανονίσεις. Θα τη βρω την άκρη, νομίζω. Κάτω. Εγώ αυτό το πείσμα που βλέπω και βασικά δεν ξέρω, κάτι μου βγάζει άβρα σου, αυτό που αισθάνομαι από σένα, αυτό που εισπράττω, μου λέει ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης. Ναι. Έχεις δύο ναι. Είστε καλά. Έχεις δύο ναι, θέλεις και τρίτο. Και ποιος είμαι εγώ για να σου στερήσω το τελικό. Άρα και από μένα είναι... Ναι! Ναι! Είστε καλά, παιδιά. Ωραία. Έχεις τρία ναι, έχεις πράσει την επόμενη φάση. Από σας έχω ένα όχι. Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε λίγο. Για τον τελικό δεν ξέρω. Μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Έχεις μια φωνή που ρέει, γλυκιά, δεν μιμήσε καθόλου, ούτε τον Αντώνη που το είπε, ούτε άλλους που το είπανε μετά. Αυτό είναι στα πολύ υπέρ σου. Έχεις τέσσερα ναι. Θα σε δούμε στα βουτιά. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δώσε. Μπράβο. Τα βάλαμε τα γκολ. Τα βάλαμε τα γκολ. Έλα εδώ δίπλα μου. Αγκάλιασε εδώ τα παιδιά.